Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ. Έχουμε μια μικρή αναβάθμιση έτσι στο κανάλι όπως βλέπετε. Ελπίζω να φαίνομαι καθαρά και να με διακρίνετε καλύτερα από τις άλλες φορές. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν στο χώρο μας κλασικά και αυτή τη φορά θα παρουσιάσουμε τις 10 χειρότερες μεταφορές video game στον κινηματογράφο. Μια λίστα που μου ζητήσατε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μπόρεσα να τη φτιάξω γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε δει πολύ χάλια μεταφορές γενικά στον κινηματογράφο και ταινίες που δεν έπρεπε ποτέ να δημιουργηθούν. Ταινίες που έπρεπε να μην είναι μόνο video game. Πάμε να δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι ταινίες οι οποίες έχουν πολύ άσχημη φήμη στον κόσμο των gamer και όχι μόνο. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη λίστα μας στο νούμερο 10 με το Resident Evil και μιλάμε για όλες τις ταινίες, έτσι. Είναι πολύ κατώτερες δυστυχώς από τα παιχνίδια. Πάρα πολύ κατώτερες. Δεν μου άρεσε η εισαγωγή των νέων χαρακτήρων, δηλαδή ο χαρακτήρας της Μίλα Γιόβοβιτς είναι πολύ flat, δεν έχει κανένα βάθος και είναι overpowered, ειδικά όταν έχει πάρει τον ιό, ενώ καμία από τις ταινίες δεν έχει σχέση με την ροή του κάθε παιχνιδιού. Βλέπουμε ελάχιστα στοιχεία τα οποία έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, όπως είναι για παράδειγμα ο Νέμεσις ή το λέιζερ που κόβει τους στρατιώτες στην πρώτη ταινία, που είναι κομμάτι του τέταρτου παιχνιδιού. Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, το κλειστοφοβικό, ο τρόμος προς τους πεθαμένους, όλα αυτά τα εντυπωσιακά σκηνικά που βλέπαμε στα παιχνίδια δυστυχώς στις ταινίες απουσιάζουν. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε στο νούμερο 9, όπου θα βρούμε το Silent Hill το 1 και το 2, 2006 και 2012. Δυστυχώς, τα παιχνίδια Silent Hill δεν έπρεπε να τα πειράξει ο κινηματογράφος. Έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος εδώ πέρα γενικά, και σκηνοθετικό και σεναριακά. Έλειπαν όλα τα βασικά στοιχεία που υπήρχαν στα παιχνίδια, δηλαδή ο φόβος για το άγνωστο, ο τρόμος, οι χαρακτήρες αυτοί πολύ τρομακτικοί. Γενικά δημιουργήθηκε ένα flat αποτέλεσμα, το οποίο απήχε πάρα πολύ από το επίπεδο των παιχνιδιών. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε στην 8η θέση και ελπίζω ακόμα να φαίνομαι κανονικά. Dead or Alive λοιπόν του 2006 και όσο πάμε προς την κορυφή θα καταλάβατε ότι βρίσκουμε και τις χειρότερες ταινίες της λίστας. Dead or Alive λοιπόν, ναι, πήρε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού που ήταν ο σεξισμός, τα περίεργα φορέματα και οι περίεργες εμφανίσεις των γυναικών και των αντρών, αλλά ήταν μόνο αυτό. Δεν υπήρχε κανένα σενάριο, ως ταινία ήταν άθλια, νομίζω ότι δεν προσέφερε τίποτα, οι μάχες ήταν άθλιες, γενικά ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Ενώ θα μπορούσαν να πάρουν κάποια πολύ καλύτερα στοιχεία του παιχνιδιού και να τα παρουσιάσουν στην ταινία, δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν άθλιο. Αυτά και με το Dead or Alive, δεν έχω να πω πολλά πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Στο νούμερο 7, Blood Rain 2 του 2007. Ναι, θα μου πείτε και το Blood Rain το 1 ήταν κακό, αλλά ήταν πιο υποφερτό θα έλεγα από την πρώτη ταινία. Το παιχνίδι φυσικά έχει να κάνει με βρικόλακες, με έτσι ένα σκοτεινό σκηνικό και μια πολύ σκοτεινή ατμόσφαιρα που δυστυχώς δεν έχει αντιγραφεί σε καμία από τις δύο ταινίες και η δεύτερη ταινία είναι ακόμη χειρότερη από την πρώτη. Το μόνο κοινό που έχουν οι ταινίες και τα παιχνίδια είναι οι βρικόλακες, τίποτα άλλο. Ας πάμε όμως σε μια θέση παραπάνω και ας πάμε στο νούμερο 6 όπου θα βρούμε το Street Fighter The Legend of Chun-Li του 2009. Θα μου πείτε βέβαια, θα μου πείτε σε αυτό το σημείο ότι και το πρώτο Street Fighter δεν άξιζε. Το πρώτο Street Fighter όμως ήταν διασκεδαστικό. Το νούμερο 2 δεν ήταν καν αυτό. Το νούμερο 2 λοιπόν ήταν ένα συνοθήλευμα από διαφορετικές ιδέες που παρουσίασαν μια τελείως διαφορετική Chun-Li όπως την ξέρουμε στο παιχνίδι φυσικά, το Street Fighter. Η σκιαγράφηση είναι μηδενική, το βάθος του χαρακτήρα αντικειμενικά υπό του μηδενός. Τα ειδικά εφέ χάλια, οι σκηνές μάχης άθλιες. Νομίζω ότι το Street Fighter νούμερο 2 δεν έπρεπε να δημιουργηθεί ποτέ. Ακόμα και τα καλά στοιχεία που υπήρχαν στην πρώτη ταινία πλέον απουσιάζουν από αυτό το sequel. Και ναι, νομίζω ότι μπορούμε να ανέβουμε μία θέση ακόμα και να πάμε στο νούμερο 5 που θα βρούμε το Alone in the Dark του 2005. Και πόσο εντυπωσιακό παιχνίδι του PlayStation 1 ήταν αυτό. Τρομακτικό, με περίεργα φουτουριστικά όπλα φωτός που είχαν σαν στόχο να σκοτώσουν αυτά τα πλάσματα του σκοταδιού.
τίποτα από αυτά δεν μεταφέρθηκε σωστά στην κινηματογραφική παραγωγή. Χάλια εφέ, χάλια ηθοποιοί. Έχουν πετάξει κλασικά τη χαζογκόμενα, η οποία φτιάχνει συνέχεια τα μαλλιά της, φοράει ό,τι πιο κολλητό υπάρχει και το παίζει και διάνοια. Ένα χάλια γενικότερα σενάριο, μια απέσια σκηνοθεσία, μια ταινία που απλά δεν έπρεπε να υπάρχει και χαλάει τη φήμη του εκπληκτικού αυτού παιχνιδιού. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα σοβαρεύουν. Στο νούμερο 4 θα βρούμε το Hitman Agent 47 του 2015 και μιλάμε για την δεύτερη ταινία Hitman, γιατί η πρώτη, εγώ προσωπικά τη βρήκα... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε φίλε, τι κάνει εδώ ο τύπος? Έλεγα λοιπόν ότι την πρώτη ταινία την βρήκα πολύ διασκεδαστική. Εμένα με κράτησε η πρώτη ταινία, μου άρεσε. Παρόλο που ο χαρακτήρας, ο Hitman ας πούμε, ήταν πολύ flat, αλλά και στο παιχνίδι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο βάθος, τουλάχιστον στο πρώτο, το παλιό παιχνίδι. Στη δεύτερη ταινία, καταρχάς ποιος είναι αυτός ο κύριος, ποιος είναι αυτός ο ηθοποιός? Και τι κάνει ρε φίλε, τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ? Τι είναι αυτά? Όταν μπήκαν οι Αμερικανιές, το πιστολίδι το ανελέητο. Φαινόταν δηλαδή από την αρχή, όταν ξεκίνησε αυτή η ταινία, ότι όλα θα πάνε στραβά. Καμία σχέση λοιπόν με το παιχνίδι, το πολύ καλό παιχνίδι. Το Hitman 2, το Agent 47, είναι μούφα. Όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές τις ταινίες από την τέταρτη θέση και μετά μπορούσαν να χτυπήσουν πρωτιά. Στο νούμερο 3 έχουμε το Postal του 2007. Μία ταινία που πολλοί θα την έβαζαν στην κορυφή. Διαβάστε εδώ. Μπούρκα. Exposed face. Under the burka. Wife counter. Cattle versus sheep. Η ταινία είναι γεμάτη τέτοιο χιούμορ. Τέτοιο πραγματικά. Ενώ έπρεπε να είναι ένα ενδιαφέρον σενάριο, τέλος πάντων, το οποίο βασίζεται σε ένα πολύ πετυχημένο video game, εν τούτης βγήκε μία ταινία που δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Δεν έχει καμία επαφή με το συγκεκριμένο game. Έχουν αλλάξει δηλαδή ακόμα και τη βασική ιδέα και το σενάριο. Και ενώ στο Postal, το video game, έχουμε να κάνουμε με έναν διαταραγμένο άνθρωπο, εδώ είναι όλη η ταινία διαταραγμένη. Μπερδεύονται ένα εκατομμύριο διαφορετικά στοιχεία, χιούμορ που δεν βγάζεις άκρη, δεν γελάς με αυτό το πράγμα. Τελικά καταλήγουμε στους δίδυμους πύργους και σε τρομοκράτες οι οποίοι δεν ήταν ουσιαστικά τρομοκράτες. Ένα συνοθήλευμα βλακείας και αηδίας. Πάμε λίγο παραπάνω και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου στη δεύτερη θέση για το Super Mario Bros. Του 1993. Για ποιο λόγο αρχικά να κάνεις ταινία το Super Mario? Για ποιο λόγο? Τι είναι αυτά που βλέπουμε? Τι είναι αυτά εδώ τώρα? Πραγματικά τι είναι αυτές οι αθλειότητες? Ο Super Mario είναι ωραίος χαρακτήρας μόνο για ένα video game. Όταν τον μεταφέρεις στον κινηματογράφο και τον μεταφέρεις μάλιστα με ηθοποιούς, ξέρεις ότι όλα θα πάνε στραβά. Καλύτερα να το κάνανε κινουμένων σχεδίων ταινία. Καλύτερο δεν θα ήταν? Πιο ωραίο θα ήταν, πιο εύπεπτο, πιο καλό. Τώρα δεν ήταν καθόλου καλό το αποτέλεσμα. Καθόλου μα καθόλου καλό. Και δεν θύμιζε σε τίποτα τα παιχνίδια, εκτός ίσως από τις στολές και το ότι ο Μάριο είχε μουστάκι. Τίποτα άλλο. Γιατί αυτός ο κύριος δεν είναι Super Mario. Και αυτός εννοείται δεν είναι Luigi. Στην κορυφή όμως, μόνο μία ταινία δεσπόζει και αυτή είναι το House of the Dead το 1 και το 2 του 2003 και του 2005. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα σε αυτή την ταινία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για πόσο χάλι μιλάμε. Το παιχνίδι ήταν, θα πω απλά, ενδιαφέρον. Ακόμη και για την εποχή του δεν ήταν καλοφτιαγμένο παιχνίδι για μένα. Άφησε με ένα εποχή, αφού είναι click and point παιχνίδι, δηλαδή έχεις μία οθόνη, σημαδεύεις, πυροβολείς και αυτό είναι όλο. Προχωράς, σε προχωράει μόνο το παιχνίδι, δηλαδή πηγαίνεις κατευθείαν στο επόμενο point που είναι για να σκοτώσεις τους υπόλοιπους εχθρούς. Το House of the Dead, η ταινία, φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς, ειδικά η σκηνή που μαζεύονται όλοι και αρχίζουν τα καρατερίστικα και προσπαθούν να σκοτώσουν τα ζόμπι τους πεθαμένους, αυτά τα τέρατα. Παίζει να είναι από τις χειρότερες σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Χάλια σκηνοθεσία, χάλια σενάριο, χάλια εφέ, χάλια μεταφορά γενικότερα. Δεν υπήρχε ούτε μία βασική ιδέα από το video game, καμία. Όλες ήταν απούσες οι βασικές ιδέες του παιχνιδιού και φτιάξανε δύο ταινίες που η μία είναι χειρότερη από την άλλη. Απλά δεν έχω αποφασίσει ποια είναι πιο χειρότερη από την άλλη.
Αυτά είχα να πω. Αυτές ήταν οι απόψεις μου. Πείτε μου για παιχνίδια που θεωρείτε ότι έπρεπε να μπουν σε αυτή τη λίστα. Νομίζω ότι επέλεξα πραγματικά τα 10 χειρότερα παιχνίδια που μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!